Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα gaming video. Είμαι ο DK και ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε ένα Euro Truck Simulator. Θα κάνουμε ένα δρομολόγιο. Θα μεταφέρουμε ζωντανά από ID. Θα δούμε πως θα πάει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Φαίνεται ότι πάλι λάθος έκανα εδώ. Α, όχι, καλά πάω, εντάξει. Πάντα μπερδεύομαι λίγο με τις πόρτες εδώ στις εξόδους. Πάμε να κάνουμε τα μοσχάρια εδώ. Μπιφτέκια. Ή μπορεί να πάνε και για ζωή, έτσι. Εγώ δεν ξέρω, εγώ απλά τη μεταφορά κάνω. Έκανα λάθος, δεν μου φαίνεται. Κάπου έπρεπε να στρίψω και δεν έστριψα. Δεν πειράζει, κάνουμε ένα κύκλο. Ελπίζω να βγαίνει από το κάπου, έτσι. Α, σε μονόδρομο βγαίνει, πολύ ωραία. Πάμε να προκαλέσουμε ένα ατύχημα τώρα εδώ. Δεν πρόσεχα καθόλου το GPS. Καλά να πάθω. Κάπως περίεργα ενταλίκα σήμερα. Δεν έχω συνδέσει την τιμονιέρα, την έχω βγάλει. Και παίζω τώρα με τα πλήκτρα και γι' αυτό βλέπετε ότι πάω τσικ-τσακ. Σαν μεθυσμένος που πηγαίνω.
Τα ζωντανά ρητούσαν να είναι πίσω καλά. Μην έχουμε έλλειμμα στο τέλος. Έλα τη μισή διατρομή τη φάγαμε. Μας ελπίσουμε ότι όλα τα πάνε καλά και στην υπόλοιπη. Γιατί είναι δύσκολο με το πληκτρολόγιο. Θα έχετε προσέξει όσοι θα φτάσετε σε αυτό το σημείο του βίντεο τώρα που τα λέμε και που έχετε δει να παίρνουν κάποιες τροφές. Άλλη χάρη τιμονιέρα. Το κρατάς εκεί σταθερό το τιμονάκι, πας κρέμμα στο δρόμο. Εδώ παίζεις με τη φλόγα. Πληκτρολόγιο πιο δύσκολο. Εκτός αν είναι η ευαισθησία, τέρμα αυξημένη. Εδώ πέρα λίγο το κάνω και δεν είναι πως πάει. Με τσιμπήματα το οδηγάω. Πάλι φοβάμαι ότι θα του πάρω. Ακόμα είμαι πολύ αρχή, δουλεύω ως εργάτης, δεν έχω δική μου ταλίκα, δικό μου τρέιλερ. Σιγά σιγά, θα τα αποκτήσουμε. Στην ανάγκη αν χρειαστεί παίρνουμε και ένα μικρό δάνειο. Αρκεί να έχουμε όμως ένα ποσό για να μπορούμε να το καλύψουμε.
να μην πάει καμιά ατυχία στη δουλειά. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε πετύχει αστυνομία τώρα. Μακάρι να πάει έτσι όλο το δρομολόγιο. Χωρίς ένα πρόστιμο. Αν και το βλέπω ότι έρχεται, κάπως θα έρθει τώρα. Ταχύτητα θα είναι, τρακάρισμα θα είναι. Έτσι πως το πάω. Όλα αυτά κοντεύουμε να φτάσουμε. 46 χιλιόμετρα είναι ακόμα. Τι έγινε εδώ, έχουμε. Τώρα ρε μάγκες, εγώ πού θα πάω. Και τα τρακάρανε εδώ ρε. Ρε παλικάρια. Τα ζωντανά πίσω. Τι θα γίνουν. Πω πω τούμπα ρε, ρε. Δείτε το. Φανταστείτε ότι φοβόμουν εγώ με του μπάρο και του μπάρε αυτός. Τώρα τι να κάνω εγώ, δεν με παίρνει να πάρω εδώ και ανάποδα να το γυρίσω. Ή με παίρνει. Θα το πάρω όλο ανάποδα. Αλλά άντε τώρα, κάνουμε 107 χιλιόμετρα παραπάνω τώρα, τι το λες. Νομίζω να το ξανασκεφτώ για αντίθετο ρεύμα. Ωραία, το έχουμε το πρώτο πρόστιμο. Τι να τον κάνω. Μας έφαγε αυτό τώρα εκεί η συστροφή. Γι' αυτό τι GPS είναι, δεν μπορεί να δει αν υπάρχει ανοιχτός δρόμος ή κλειστός. Άντε σου λέει πάνε από εδώ, αν είναι γκρεμός θα πάω να τσακιστώ να πέσω. Τι είναι αυτή. Θα ακούσω και καντήλι από το αφεντικό. Παρικό. Δεν ξέρω αν τα κουπανούσα εκείνα τα αμάξια στη στροφή. Δεν θα τα μετακινούσα. Όπα. Από εδώ. Εάν το κόψω, δεν πάω το ίδιο. Ή θα με πάει από άλλο. Ας το πάω έτσι καλύτερα. Για ασφάλεια. Να μην βρεθώ στην ίδια θέση που ήταν το ατύχημα. Αλλιώς το κόβω τώρα από εδώ. Αριστερά. Και ας έτρωγα και γράψιμο. Δεν με ένοιαζε.
πάω να κάνω το κύκλο για να γυρίσω πίσω. Λογικά σου είναι εδώ, μου θα με στείλει κάτω. Στην την εντύπωση έχω εδώ. Ενώ τον συνάδελφο τον σταματήσανε, τι έγινε. Ζωντανά πίσω σκέφτομαι που τα έχω κάνει κοκτέιλ τόση ώρα. Καλά, έπαμε στον ίδιο δρόμο ακόμα. Τρελό αυτό που κάνω, σοφόρα γιατί θέλω να στρίψω. Τυχερός που πάω να κάνω προς πέραση. Περιπολικό εδώ, τι συνέβη. Θυμίζω τους καρφώσω από πίσω. Μην τους στενάξουνε. Άντε 2 χιλιόμετρα ακόμα. Τι μπορεί να στραβώσει.
παραλίγο. Πάμε για τους πολλούς πόντους. Να παίρνουμε και κανένα level τώρα γι' αυτό έτσι. Φτιάξω ακόμα μια φορά για να το βάλω καλά. Να μην κάνω τσαπατσούλιες. Αφού το τρέιλερ είναι εντάξει, τώρα για την Ταλίκα δεν μας πειράζει. Παρ' όλα αυτά, καθυστερήσεις, ένα πρόστιμο μικρό είχαμε, γιατί είπα να το παίξω ανάποδα αλλά δεν είδα τα αμάξια από πίσω. Πήγανε καλά, εξαιρετικά, δεν το περίμενα αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το δρομολόγιο, να φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο ή live. Μέχρι τότε να είστε καλά, γεια σας.